Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το Πολυτεχνείο, ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου που σήμερα τιμάμε, έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία, τη δική του ξεχωριστή θέση στους σύγχρονους αγώνες του λαού και της νεολαίας. Μπορούμε να πούμε ότι το εξεγερτικό του πνεύμα ήταν, είναι και θα είναι πάντα επίκαιρο. Δεν ανήκει στο Μουσείο της Ιστορίας, όπως θέλουν οι κυρίαρχες οικονομικά, ιδεολογικά και πολιτικά δυνάμεις, να το παρουσιάζουν και γι' αυτό το πολεμάνε. Δεν έπαψαν ποτέ να το βιάζουν από διάφοροι άμεση και έμεση υποστηρικτές του καπιταλιστικού μονόδρομου. Η άρχουσα τάξη λυσομανά με τη δύναμη της βίας και του ψέματος να το καταστήσει το Πολυτεχνείο ένα μουσιακό θεσμό που άρχισε απλά και τελείωσε με την αποκατάσταση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ο φόβος τους δεν είναι άλλος από το να μην φωτιστούν μια σειρά συμπεράσματα από τον ηρωικό αγώνα εκείνων των ημερών που μπορούν σήμερα να δυναμώσουν τη φλόγα της αμφισβήτησης στην κυριαρχία της αστικής τάξης, να δώσουν νέα εφόδια, νέα όπλα στη μάχη για την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος. Το Πολυτεχνείο έχει χαραχτεί στη λαϊκή μνήμη γιατί ήταν ένας αγώνας σε σκληρή αντιπαράθεση με ένα καθεστώς βίας, βασανισμών, φυλακών και εξορίας. Ένα καθεστώς που με τη δύναμη των όπλων υπηρέτησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του κεφαλαίου σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο. Ήταν μια ηρωική, μια αποφασιστική λαϊκή παρέμβαση στις εξελίξεις. Μαζί με το έγκλημα που συντελέστηκε στην Κύπρο λίγους μήνες μετά, έδωσε συντριπτικό χτύπημα στη Χούντα. Το αίμα λοιπόν που χύθηκε στο Πολυτεχνείο είναι ένα άσβεστο ίχνος για το ότι όταν ο λαϊκός παράγοντας αποφασίζει με θάρρος, με αφοβία, να συγκρουστεί απέναντι ακόμα και σε εχθρούς που μπορεί να φαντάζουν παντοδύναμοι, να φαίνονται παντοδύναμοι, μπορεί πραγματικά να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής των εξελίξεων να βγει στο προσκήνιο. Το πιο σημαντικό όμως σήμερα που πρέπει να συζητήσουμε είναι ότι το Πολυτεχνείο έχει αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς. Μας άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς που πρέπει να κλείσουν, στόχους και αιτήματα που παραμένουν ανεκπλήρωτα. Το μήνυμά του ήταν πολιτικό, ανατρεπτικό και αντιμπεριαλιστικό. Ήτανε πράξη που πήρε τα χαρακτηριστικά οργανωμένης ανυπακοής και απειθαρχίας στο καθεστώς, ενώ μέσα ζυμώνονταν οράματα για γενικότερες ανατροπές. Τα συνθήματα που κοσμούσαν την πύλη του, έξω η ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ, παραμένουν επίκαιρα και μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν ένα συνδετικό κρίκο με τους σύγχρονους αγώνες και είναι βασικό κριτήριο πώς σήμερα πολιτικές δυνάμεις, κατά πόσο με ειλικρίνεια ή με υποκρισία γιορτάζουν το Πολυτεχνείο. Μπροστά λοιπόν στον εορτασμό αυτής της επετείου έχουν βαλθεί μια σειρά μηχανισμοί και μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μαέστρο την Αμερικάνικη Πρεσβεία να πείσουν ότι είναι γραφικό το 2019 να κινητοποιήσει με τέτοια αιτήματα, έξω ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ δηλαδή, ότι είναι γραφικό να γίνονται στο σημερινό συσχετισμό δύναμης αγώνες με αντιπεριαλιστικό περιεχόμενο. Η αλήθεια είναι ότι θέλουν το λαό και ιδιαίτερα την νεολαία να είναι ενεργός υποστηρικτής των αιματοβαμμένων σχεδίων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή και να κερδίζουν τελικά μερκτικό από τη λία που διακυβεύεται μια χούφτα εγχώρη μονοπωλιακή όμιλη. Πριν από λίγες μόλις μέρες, με απίστευτη κοινικότητα, ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε πως πολεμήσαμε στο πλάι των ΗΠΑ. Οι άνδρες μας μάτωσαν δίπλα σε Αμερικανούς στρατιώτες στους πολέμους στους οποίους συμμετείχαμε και αυτό θα γίνει επίσης και στο μέλλον. Όλες οι κυβερνήσεις μετά την κατάρρευση της Χούντας υπηρέτησαν αυτά τα συμφέροντα, τα ίδια συμφέροντα των εκμεταλλευτών, των διεθνών του συμμάχων, του ΝΑΤΟ, μετέπειτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έτσι και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αξιοποιώντας όλη τη βρώμικη δουλειά που είχαν κάνει οι προκάτοχοί της, του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι, προχώρησε τον Οκτώβρη στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ, με την οποία οι βάσεις όχι μόνο παραμένουν, αλλά επεκτείνονται και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, αναβαθμίζονται σε δύναμη πυρός, επιδιώκεται ακόμη και να φιλοξενήσουν πυρηνικά
όπως έχει αποκαλύψει και ο ριζοσπάστης στον Άραξο. Η Ελλάδα έτσι μετατρέπεται σε ένα απέραντο ορμητήριο πολέμου, όπου είπα και ΝΑΤΟ μπορούν να σπέρνουν το θάνατο απλόχερα σε άλλους λαούς για τα ματωμένα συμφέροντα των μονοπωλίων. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα γίνεται και στόχος μαγνήτης επιθέσεων σε περίπτωση περαιτέρω όξυνσης των ανταγωνισμών που ήδη στην περιοχή μας είναι πάρα πολύ έντονη. Δίνουμε όρκο και με όλη μας την πίστη θα παλέψουμε ώστε δεκάδες χιλιάδες να βγούνε στους δρόμους τις επόμενες μέρες, κυρίως την Κυριακή στην αντιπεριαλιστική πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία, και έτσι θα δοθεί σε όλα αυτά, στον Υπουργό και σε όσους τον στηρίζουν, η καλύτερη απάντηση. Γιατί το αίμα που λέει ότι έχει χύσει ο ελληνικός λαός και άλλοι λαοί στην πραγματικότητα είναι το αίμα που χύθηκε στον πόλεμο της Κορέας με τους απεσταλμένους Έλληνες φαντάρους και άλλους, στην Κύπρο που διχοτομείται, στους αγώνες για να φύγουν οι βάσεις. Λοιπόν, αυτό το αίμα τους λέμε ότι δεν πρόκειται να ξεβάψει και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μην ξαναχυθεί. Φίλες και φίλοι, το καθεστώς της δικτατορίας των συνταγματαρχών από την πρώτη μέρα είδε στο πρόσωπο του ΚΚΕ τον πιο μισητό εχθρό του. Άλλωστε, ήταν η επίσημη αλλά ανυπόστατη βεβαίως δικαιολογία των αξιωματικών που ηγήθηκαν σε αυτό το πραξικόπημα ότι τα τάγκ βγήκανε στους δρόμους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο του κομμουνισμού. Σχεδόν 6.000 κομμουνιστές και άλλοι αγωνιστές πιάστηκαν τις πρώτες μέρες, τις πρώτες ώρες του πραξικοπήματος. Ο αντικομουνισμός, η επίσημη ιδεολογία της Χούντα, ήταν βεβαίως επίσημη ιδεολογία συνολικά του αστικού κράτους και τα χρόνια πριν από αυτή. Πάνω σε αυτό, σε αυτόν πάτησαν, επένδυσαν και οι χουντικοί και ήξεραν καλά που πρέπει να χτυπήσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο στόχαστρο του καθεστώτος βρέθηκαν μόνο οι κομμουνιστές. Ίσα-ίσα, ο λυσασμένος αντικομουνισμός τους λειτουργήσε ως όχημα για να μπει στο γύψο οποιαδήποτε διεκδίκηση των φοιτητών, των μαθητών, των εργαζομένων. Για να μπορούν οι χουντικοί να υλοποιούν την πολιτική τους υπέρ του κεφαλαίου χωρίς να υπάρχει παραμικρή αντίδραση. Έτσι ήθελαν δηλαδή. Έτσι γίνεται πάντα. Και σήμερα ο αντικομουνισμός, πολύ πιο επεξεργασμένος σε σχέση με το τότε, είναι επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθείται από τις αστικές κυβερνήσεις, είναι επίσημο μάθημα μέσα σε σχολικά και ακαδημαϊκά συγγράμματα. Διοργανώνουν δήθεν εκπαιδευτικά προγράμματα, τηλεοπτικές κινηματογραφικές παραγωγές, εκδηλώσεις, περνάνε εμετικά ψηφίσματα στο Ευρωκοινοβούλιο και αλλού. Όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία παίρνουν και δίνουν εκατομμύρια ευρώ για να μπορούν να τα υλοποιούν, δεν δείχνουν, σύντροφοι και συντρόφισσες, ιδεολογική υπεροχή. Αδυναμία δείχνουν. Γιατί ανησυχούν για την αστάθεια της καπιταλιστικής οικονομίας, την προοπτική εκδήλωση μιας νέας οικονομικής κρίσης, τη στιγμή μάλιστα που είναι ακόμα νοπά τα σημάδια στο σώμα του λαού μας από την προηγούμενη. Τη στιγμή που είναι φανερό ότι οξύνονται οι ανταγωνισμοί ισχυρών καπιταλιστικών κρατών που οδηγούν σε νέες υπεριαλιστικές επεμβάσεις, σε νέες αιματοχυσίες λαών, σε νέα ποτάμια ξεριζωμένων και προσφυγιάς. Το πιο σημαντικό όμως, εκτιμάμε φίλες και φίλοι, είναι ότι όλες οι προσπάθειες αναστήλωσης, ιδιαίτερα σε οραματικό επίπεδο του καπιταλισμού, ιδιαίτερα αξιοποιώντας την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των επιτευγμάτων της, και αφού ενδεχομένως στην αρχή βλέπουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση με τη ρομποτική και άλλα, μπορεί να κερδίζουν τις εντυπώσεις, στο τέλος, τουλάχιστον λέμε εμείς, καταλήγουν να δημιουργούν προβληματισμό. Και είναι λογικός ο λαϊκός, ο νεανικός προβληματισμός. Γιατί όλες αυτές οι εξελίξεις δεν μεταφράζονται τελικά σε βελτίωση των όρων δουλειάς, των όρων αμοιβής της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού, δεν μεταφράζονται σε μείωση του εργάσιμου χρόνου, αλλά αντίθετα η πρακτική τους εφαρμογή στη ζωή είναι να διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στο τι παράγουν οι εργαζόμενοι με το μυαλό και τα χέρια τους, τι απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι που τα παράγουν και τις σύγχρονες ανάγκες που αναπτύσσονται. Και σε όσους αυτή η ιδεολογική επίθεση δεν πιάνει τελικά, να τους πείσουν δηλαδή ότι ο κομμουνισμός, ο σοσιαλισμός, μια άλλη προοπτική έξω από τα όρια του σημερινού συστήματος είναι εφικτή, βεβαίως υπάρχει και το μαστίγιο. Και το γνωρίζετε πολύ καλά
οι φοιτητές και οι φοιτήτριες σε όλης της Ελλάδας από τις τελευταίες μέρες. Κατάργηση πανεπιστημιακού ασύλου, παρέμβαση στη λειτουργία των φοιτητικών συλλόγων, στα συνδικάτα, ηλεκτρονικό φακέλωμα, επιπλέον εμπόδια στην κήρυξη της απεργίας και το πιο πρόσφατο, σαν διακήρυξη τουλάχιστον, σχέδια για περιορισμό των διαδηλώσεων σε μία λωρίδα του δρόμου ή ακόμη και στο πεζοδρόμιο. Σε λίγο, οι υπερασπιστές της ελευθερίας που τόσο θύχτηκαν τις προηγούμενες μέρες από το τείχος του έσχους, όπως λέγανε, της ντροπής του Βερολίνου και μιλάγανε για ελευθερία και δημοκρατία, θα μας πούν να διαδηλώνουμε μόνο από το σπίτι μας, ηλεκτρονικά, με ένα like ή με ένα report, άμα θέλουμε να κάνουμε αντίδραση. Μην τυχόν και χαλάσει η εικόνα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της συνολικής λαϊκής συστράτευσης σε αυτό το στόχο μέσα από το δρόμο. Έτσι, μας λένε ότι θα σταματήσουν επιτέλους οι μειοψηφίες να ταλαιπωρούν τη ζωή της πλειοψηφίας. Για να δούμε όμως ποιες μειοψηφίες πραγματικά καθορίζουν και τελικά ταλαιπωρούν τη ζωή των πολλών. Ο Πρωθυπουργός που μιλάει για μειοψηφίες είναι εκλεγμένος με κάτω από το 30% του εκλογικού σώματος. Οι μειοψηφίες ορισμένων εργατοπατέρων, κυρίως της Πάσχη και της ΔΑΚΕ, που ανήκουν λοιπόν σε μια σειρά από τέτοια αστικά κόμματα, χωρίς να έχει γίνει καμία γενική συνέλευση, χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση στον κλάδο, σε ομοσπονδίες όπως τον κλάδο του τουρισμού, επισιτισμού τουρισμού, υπέγραφαν μειώσεις μισθών έως και 15%. Για τη μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν των εργαζομένων. Με απόφαση ενός ανθρώπου, ενός υπουργού, έχουν αποφασίσει ότι θα κατοχυρώνεται, ότι θα καθορίζεται ο κατώτατος μισθός των εργαζομένων όλης της χώρας, καταργώντας το δικαίωμα της πλειοψηφίας μέσα από τα σωματεία να παλέψει, να αγωνιστεί για την υπογραφή αξιοπρεπών, για την υπογραφή πρώτα και κύρια συλλογικών συμβάσεων εργασίας με όρους αξιοπρέπειας, μισθούς αξιοπρέπειας. Πριτανίες και σύγκλητοι αποφασίζουν lockout, κλείνοντας σχολές για μέρες, βάζοντας εμπόδια σε μαζικές διαδικασίες των φοιτητών, μέχρι βάζοντας εμπόδια και στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία που σε άλλες περιπτώσεις σηκώνουν τόση σκόνη, γιατί και τόσο κόπτονται τελικά. Για τις μειοψηφίες μιας κούφτας καπιταλιστών και για να υπηρετήσουν τα γεωπολιτικά συμφέροντα της εχώριας αστικής τάξης, μπλέκουν βαθύτερα αυτό που λέγαμε και πριν, τον ελληνικό λαό σε επικίνδυνες εξελίξεις. Αλήθεια, ποιον ρώτησαν για να ετοιμάζουν αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο, τη βάση του Άραξου, ώστε να υποδεχτεί πυρηνικά όπλα? Παίρνουν και ξέρουν από πλευράς τους τι κάνουν, προκαταβολικά τα μέτρα τους. Γιατί οι πολιτικοί τους, το ίδιο το σύστημα που υπηρετούν, γνωρίζουν καλά ότι γεννά και θα γεννά δυσαρέσκεια και αγανάκτηση. Και ξέρουν και επίσης καλά ότι υπάρχουν σήμερα διεργασίες που σιγοβράζουν και που αύριο, κάποια μέρα, με τη μία ή την άλλη αφορμή, θα εκδηλωθούν πάρα πολύ μαζικά και δεν θα τους ξεπλένει τίποτα. Εδώ και ένα μήνα, μέσα στα πανεπιστήμια, χιλιάδες φοιτητές συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις των συλλόγων τους, αποφασίζουν κινητοποιήσεις διεκδικώντας τα δικαιώματά τους στις σπουδές, στη δουλειά και τη ζωή. Γίνεται πράξη το δυνάμωμα της οργάνωσης, το δυνάμωμα του συντονισμού. Μια πολύ σημαντική διαδικασία που γίνεται κόντρα σε όλη αυτή την προσπάθεια να κατασκοφαντηθούν οι αγώνες που δίνει το φοιτητικό κίνημα, να ενταθεί η καταστολή, να επικρατήσει τελικά, το ξέρετε καλά, η σιγή νεκροταφείου, την ώρα μάλιστα που εντείνεται η επίθεση κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαίου. Η παραβίαση του ασύλου με την εισβολή των ΜΑΤ την προηγούμενη Δευτέρα στην ΑΣΟΕ, μετά το απαράδεκτο lockout που αποφάσισε η Πριτανία της σχολής, επιβεβαιώνει ότι το δόγμα νόμος και τάξη θα ενταθεί, είναι εδώ, έχουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αξιοποιούν για όλη αυτή την προσπάθεια, βεβαίως, φίλες και φίλοι, ενέργειες ομάδων που δεν έχουν καμία σχέση με το φοιτητικό κίνημα και επιδιώκουν να χτυπήσουν το δικαίωμα που έχουν κατακτήσει οι φοιτητές με την πάλη τους, κοιτώντας και στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, βλέπουμε αυτή τη συγκεκριμένη πάλη, για να συζητούν συλλογικά, να αποφασίζουν τις μορφές οργάνωσης του αγώνα τους, να αντιπαλεύουν στην πράξη τις πολιτικές ενάντια στα μορφωτικά και εργασιακά τους δικαιώματα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ και η οργάνωσή σας κατά καιρούς έχουν πάρει μια σειρά πρωτοβουλίων με εκδόσεις, εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, με πλούσια αρθρογραφία που φωτίζουν ολοκληρωμένα το χαρακτήρα της στρατιωτικής δικτατορίας,
ως μίας ακόμα μορφής δικτατορίας της αστικής τάξης. Με τη σημερινή μας εκδήλωση θέλουμε να σταθούμε περισσότερο στο ποια είναι εκείνα τα στοιχεία του Νοέμβρη και όλης εκείνης της περίοδου που μπορούν σήμερα να αξιοποιηθούν ως πύρα άμεσα για να μπολιάσουν με νέα ορμή και δύναμη τον αγώνα που δίνουν χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες. Δεν μπορούμε βεβαίως να μην ξεκινήσουμε ότι καθοριστικό στοιχείο αυτής της πορείας ήταν ο ρόλος που έπαιξε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η ΚΝΕ, που σήκωσαν ψηλά τη σημαία της σύγκρουσης με τη στρατιωτική δικτατορία. Το ΚΚΕ το 1968 ανασυγκρότησε τις παράνομες οργανώσεις του, ίδρυσε την ΚΝΕ και όλα αυτά έδωσαν πραγματικά πνοή, κουράγιο στο λαό και την πάλη του, πρωτοστάτησε το κόμμα μας και η οργάνωσή μας στον αντιδικτατορικό αγώνα, είχε διαρκή έγνοια για να του δίνει ανατρεπτικό περιεχόμενο. Φαίνεται επίσης από αυτή την πορεία η ανάγκη σε κάθε φάση να δυναμώνουμε την οργάνωση, τη συζήτηση μέσα στις σχολές, στα τμήματα, να διαμορφώνεται τέτοια πλαίσια πάλης, γραμμή πάλης, που να βοηθούν στη μαζικοποίηση του κινήματος, στην πολιτικοποίηση του αγώνα, να επιλέγονται οι κατάλληλες μορφές. Το καθεστώς της Χούντας από την αρχή προσπάθησε να χτυπήσει και το φοιτητικό κίνημα, έχοντας διορίσει βαλτούς στα διοικητικά συμβούλια των φοιτητικών συλλόγων, ενώ ανέβαλε συνεχώς τη διενέργεια φοιτητικών εκλογών. Με αιχμή λοιπόν το αίτημα για διοργάνωση ελεύθερων φοιτητικών εκλογών, η συζήτηση μέσα στις σχολές και τα αμφιθέατρα ξεκίνησε και δυνάμωνε. Συγκροτούνταν διάφορες μορφές οργάνωσης. Όλο και περισσότερο διαμορφωνόντουσαν αιτήματα πιο συνολικά για τους όρους σπουδών, τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης. Ο αγώνας πολιτικοποιούνταν και με αιτήματα ενάντια στη δικτατορία. Το 1972 είχε οριμάσει η ανάγκη αναδιοργάνωσης του φοιτητικού κινήματος. Άρχισαν να συγκροτούνται επιτροπές αγώνα μέσα από συνελεύσεις που έπαιρναν στα χέρια τους την οργάνωση του αγώνα. Η πρώτη, εκλεγμένη από τα κάτω Επιτροπή Αγώνα, στήθηκε εδώ, στην Ομική, το Γενάρη του 1972, κόντρα σε Πριτανικές αρχές, κόντρα στους διορισμένους από τη Χούντα στα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων. Δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα τοπικοί επαρχιακοί φοιτητικοί σύλλογοι με βάση τον τόπο καταγωγής των φοιτητών. Αυτοί οι σύλλογοι έγιναν μαζική χώρη ζύμωσης και συσπήρωσης με ευρύτερη επίδραση και έξω από τα πανεπιστήμια στους τόπους καταγωγής των φοιτητών. Και φτάνουμε στον Ιούλιο του 1972, που με πρωτοβουλία της οργάνωσής μας ιδρύεται η ΑΝΤΙΕΦΕΕ ως ανάγκη συντονισμού του φοιτητικού κινήματος και κλιμάκωσης του αγώνα. Κυκλοφορεί διακήρυξη το Σεπτέμβρη και εκδίδεται η Πασπουδαστική ως παράνομο φύλο. Ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη που επέδρασε καθοριστικά στην άνοδο και τη μαζικοποίηση του κινήματος στον ίδιο τον αγωνιστικό προσανατολισμό του. Μέσα λοιπόν από μια τέτοια διαδικασία συζήτησης, οργάνωσης των φοιτητών, διεξαγωγής της διαπάλης για το ποια αιτήματα έπρεπε να έχει ο αγώνας, έτσι κλιμακώθηκε η σύγκρουση με το καθεστώς, έγιναν μια σειρά κινητοποιήσεις. Τα σκληρά κατασταλτικά μέτρα της Χούντας δεν μπόρεσαν να ανακόψουν αυτό το φούντομα των αγωνιστικών διαθέσεων. Τις μέρες της κατάληψης του Πολυτεχνείου και μέσα στο Πολυτεχνείο γινόταν έντονη αντιπαράθεση για τα αιτήματα που έπρεπε να υιοθετηθούν. Πάρθηκαν μια σειρά από πρωτοβουλίες ώστε να μπορέσει να αποτελέσει πραγματικό κέντρο της αντιδικτατορικής πάλης εργατικών λαϊκών μαζών από όλη την Αθήνα. Μέσα από γενικές συνελεύσεις που γίνανε σε όλες τις σχολές, εκλέχθηκε Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, οργανώθηκε ο ραδιοφωνικός σταθμός. Δημιουργήθηκαν επιτροπές για όλα τα ζητήματα οργάνωσης του αγώνα και γενικά κυριάρχησαν, όπως όλοι γνωρίζετε, τα συνθήματα της Συντονιστικής Επιτροπής «Έξω το ΝΑΤΟ», «Έξω η ΗΠΑ», «Κάτω η Χούντα», «Ψωμί», «Παιδεία», «Ελευθερία» και άλλα. Τα τονίζουμε, φίλες και φίλοι, όλα τα παραπάνω, γιατί αποτυπώνουν τη σημασία που έχει μπροστά σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε διεκδίκηση, οι φοιτητές να συζητούν μαζικά, να αναπτύσσεται διαπάλη, να δυναμώνει η οργάνωση. Σε αυτό το έδαφος αναπτύσσεται η λαϊκή παρέμβαση στις εξελίξεις, έτσι το φοιτητικό κίνημα μπορεί να αποφασίζει τη γραμμή που θα χαράξει. Φίλες και φίλοι, επειδή οι μέρες αυτή τη βδομάδα είναι πάρα πολύ πλούσιες σε εξελίξεις, νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία να αναφερθούμε και στα εξής. Η κάθε κυβέρνηση ξέρει ότι με όση κανονικότητα, με όσους προσδιορισμούς και αντίνουν την ανάπτυξή τους
είτε είναι για όλους, όπως μας λέει η Νέα Δημοκρατία, είτε ως δίθεν δίκαιη που πουλάγε και πουλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική τους είναι βαθιά αντιλαϊκή, τη βλέπει ο κόσμος στην καθημερινότητά του και έχει και τα πλοκάμια της και στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτές οι κορώνες έρχονται καθημερινά αντικειμενικά σε σύγκρουση με τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες. Η πραγματικότητα που λέει πόσο δύσκολο είναι να σπουδάσεις ολοκληρωμένα το αντικείμενο που επέλεξες, να βρεις δουλειά, να προσφέρεις στην κοινωνία με εξασφαλισμένα εργασιακά δικαιώματα στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Οι αυτονόητες τομές στην εκπαίδευση που μας έχει γανώσει τα μυαλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα κάνει για να γίνει πράξη και στην Ελλάδα η σύγχρονη πανεπιστημιακή εκπαίδευση που υπάρχει άλλωστε σε όλο τον κόσμο, δεν έχει πολύ μεγάλη απόσταση από αυτά που γίνονται ήδη στη χώρα μας. Έχουν δοκιμαστεί ήδη στη χώρα μας οι βασικοί άξονες από αυτούς που προτείνει. Ας δούμε ορισμένους. Η καλύτερη σύνδεση με την αγορά εργασίας δεν μπορεί παρά να καθρεφτίζει την εργασιακή ζούγκλα, την ανασφάλεια, τις ανάγκες του κεφαλαίου και τους αυριανούς εργαζόμενους. Αυτό θα έχει επιπτώσεις στο περιεχόμενο, το επίπεδο της μόρφωσης, την κατεύθυνση της έρευνας. Αυτή η σύνδεση είναι που έχει επιβάλει την κατηγοριοποίηση των αποφύτων, το να υπάρχουν δεκάδες διαφορετικά προγράμματα σπουδών πάνω στο ίδιο αντικείμενο και να οδηγούν σε διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης στο αντίστοιχο αντικείμενο εργασίας και τελικά στη συμπίεση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των αποφύτων προς τα κάτω. Η ευεργετική ιδιωτική πρωτοβουλία μέσα στα ιδρύματα είναι αυτή που αφήνει σήμερα τα πανεπιστήμια χωρίς φύλαξη και καθαριότητα. Είναι αυτή που θέλει τη θέσπιση συνεχώς πιο αυστηρών κριτηρίων για το πόσοι φοιτητές έχουν δικαίωμα να συστήζονται δωρεάν. Είναι αυτή που αφήνει πολλές φορές τους φοιτητές στην αρχή της χρονιάς και για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ακαδημαϊκά συγγράμματα. Λένε ακόμα ότι το κενό που υπάρχει στη χρηματοδότηση θα μπορούν να το καλύψουν τα ιδρύματα με πρωτοβουλίες που θα πάρουν για να διαμορφώνουν τα ίδια τις δικές τους πηγές χρηματοδότησης. Αυτό το μέτρο δεν είναι που μέχρι σήμερα έχει βάλει τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, οδηγεί στην επιβολή διδάκτων στο προπτυχιακό κύκλο όπως γίνεται ήδη με διάφορα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών. Όλα τα παραπάνω και με πολύ πιο καθαρό τρόπο θα μπορούσε να τα δει ο καθένας στα πιο σύγχρονα, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, πανεπιστήμια του κόσμου. Γι' αυτό με πολύ πιο καθαρό τρόπο φαίνονται οι συνέπειές τους και στην τσέπη των φοιτητών. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φοιτητικό δάνειο έχουν πάρει πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι που χρωστάνε σχεδόν 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια που έδωσαν για να σπουδάσουν. Όλα αυτά υπερασπίζεται και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στα πανεπιστήμια ΙΔΑΠ, αν και η αλήθεια, για να λέμε την αλήθεια, ότι είναι ότι η μοναδική συνάντηση, συζήτηση που η ΔΑΠ ανέφερε ολοκληρωμένα τις απόψεις της, δεν ήταν ούτε σε κάποιο φοιτητικό σύλλογο, ούτε μέσα σε κάποια γενική συνέλευση, αλλά μέσα στο Υπουργείο. Εκεί όπου με στόμφο ανέφερε ότι το μοναδικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίζουν οι φοιτητές μέσα στα πανεπιστήμια τώρα που η κυβέρνηση θα νομοθετήσει τις δικές της προτάσεις, θα είναι οι κινητοποιήσεις των φοιτητικών συλλόγων. Κατά τα άλλα, κυρίως είτε δεν μπαίνει σε γενικές συνελεύσεις, είτε τρομοκρατεί φοιτητές να μην συμμετέχουν σε αυτές, είτε μαζεύει ηλεκτρονικές υπογραφές για να αναιρέσει αποφάσεις που έχουν ήδη πάρθει. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει τις φοιτητικές κινητοποιήσεις σαν ένα πολύ όμορφο ντεκόρ για να ξαναπτύξει το αριστερό του προφίλ. Όμως, έχουμε πείρα ιδιαίτερα από τα τελευταία 4,5 χρόνια της διακυβέρνησής του. Και το Πανεπιστήμιο ΑΕ, στο οποίο βεβαίως μέσα δεν χωράει τελικά και το φοιτητικό άσυλο, το έχτισαν πέτρα-πέτρα όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει και δεν μπορεί να ξεπληθεί στη συνείδηση των φοιτητών. Επί της κυβέρνησής του γενικεύτηκε η κατηγοριοποίηση των αποφύτων. Τα δίδακτρα που λέγαμε και πριν στα μεταπτυχιακά εξαφανίστηκαν σε μία νύχτα τα αποθεματικά των ταμείων. Κρατήθηκε καθυλωμένη η μειωμένη κρατική χρηματοδότηση, άνοιξε το δρόμο για την κατάργηση του ασύλου με το πόρισμα Παρασκευόπουλου. Και ο βρώμικος ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν όλων των αντιλαϊκών μέτρων που πέρασε και διατήρησε στην περίοδο που ήταν κυβέρνηση, ήταν ότι επιδίωξε να καλλιεργήσει πλατιά μαζικά και στη νεολαία ειδικά τις μειωμένες απαιτήσεις, το συμβιβασμό με αυτές, να πείσει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική έξω από τα όρια αυτού του συστήματος, πέρα
από τα να επιλέγει κάθε φορά ο λαός τι έχει να χάσει, ποιος είναι ο λιγότερο κακός και πάει λέγοντας. Κατάφερε, μπορούμε να πούμε εν κατακλείδη, να στρώσει το δρόμο στη Νέα Δημοκρατία, ώστε να βγαίνει σήμερα στα κάγκελα και να ζητοκραυγάζει ότι αυτό που έχει αποδειχτεί πλέον περίτρανα, αφού τα ζήσαμε όλα και την κυβέρνηση υποτίθεται της αριστεράς, είναι ότι όλοι πρέπει να δουλέψουμε για να ταυτιστεί το συμφέρον των εργαζομένων με το συμφέρον των αφεντικών τους. Από αυτή την άποψη, ο λαός πρέπει να στηρίζει ενεργά ό,τι συμφέρει το μεγάλο κεφάλαιο, όλο το νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώνεται και να βάζει μέσα τη γλώσσα και να μην μιλάει όταν περικόβονται δικά του δικαιώματα για να κερδίζουν οι λίγοι. Σύντροφοι και συντρόφισσες, το φοιτητικό κίνημα μπορεί και πρέπει να αντλήσει και από την τελευταία περίοδο την πείρα, τα απαραίτητα συμπεράσματα για να αξιοποιήσει τις μάχες του επόμενου διαστήματος, να βάλει εμπόδια στην εφαρμογή μέτρων που έχουν περάσει, να καθυστερήσει άλλα που θα έρθουν, να αποσπάσει κατακτήσεις. Ο αγώνας, το ξέρετε καλά, το παλεύεται, αποκτά μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια όταν εδραιώνεται σε όλο και περισσότερους φοιτητές η πεποίθηση ότι κανένας σωτήρας δεν πρόκειται να σου λύσει τα προβλήματα. Ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση που δεν είναι χειρότερη από την προηγούμενη μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματος, γιατί αυτό επιβάλλει η στήριξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας με κάθε δυνατό τρόπο. Το να δυναμώνει λοιπόν η οργάνωση, η συσπήρωση που έχει στον πυρήνα της όλα τα παραπάνω, κάνει πιο δυνατή τη διεκδίκηση, κάνει πιο δυνατή την υλοποίηση μπροστά των ονείρων που ο καθένας ξεχωριστά έχει για τη ζωή και το μέλλον του. Και σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την προσπάθεια, πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι είναι ελπιδοφόρο ότι την προηγούμενη Κυριακή πραγματοποιήθηκε η 10η Πανελλαδική Συνάντηση του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, στην οποία συμμετείχαν 68 φοιτητικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, οι περισσότεροι από την ίδρυσή της, επιτροπές αγώνα, εκλεγμένοι συνδικαλιστές. Και η αύξηση αυτής της εισπύρωσής του όλα τα τελευταία χρόνια είναι ένα μεγάλο βήμα, είναι ένα μεγάλο όπλο στην πορεία ανασύνταξης του φοιτητικού κινήματος. Με μια πλούσια και ζωντανή συζήτηση, δόθηκε νέα όθηση στον κοινό βηματισμό των φοιτητικών συλλόγων, στην προσπάθεια που γίνεται να δυναμώσουν αιστείες αντίστασης, διεκδίκησης, να διαμορφωθούν αιτήματα διεκδικήσεις που απαντούν στις αγωνίες και τα άγχη που έχει κάθε νέος για το μέλλον του. Και είναι, φίλες και φίλοι, η υπόθεση το να κερδίσει έδαφος σε κάθε βήμα εξέλιξης του αγώνα, η γραμμή σύγκρουσης με τις κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων, τον πραγματικό δηλαδή αντίπαλο που αντιμετωπίζουν ο λαός και η νεολαία, αυτή είναι η καλύτερη απάντηση τόσο σε αυτούς που θέλουν το φοιτητικό κίνημα ενεργό υποστηρικτή της κυβερνητικής πολιτικής, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί με θράσος να καπηλευτεί τους αγώνες των φοιτητών όλης αυτής της περίοδου. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μια σειρά από αστούς πολιτικούς, οπορτουνιστές, διάφορους δημοσιολογούντες, μπροστά στην επέτειο του Πολυτεχνείου, δεν θα πούνε ανοιχτά ότι ήταν λάθος η κατάληψη, ότι δεν είχε νόημα να αγωνίζονται τότε οι φοιτητές, όπως λένε σήμερα για παράδειγμα, ή ότι ο αγώνας τους τελικά πήγε χαμένος. Κρύβουν βέβαια όλοι αυτοί ότι οι πολιτικοί τους πρόγονοι δεν ήθελαν και φοβόντουσαν σαν το διάολο το λιβάνι τη λαϊκή παρέμβαση. Επεδίωκαν το συμβιβασμό τελικά με τη Χούντα για μια ομαλή μετάβαση στην αστική δημοκρατία. Έρχονται σήμερα και απευθύνονται στους φοιτητές σαν φωστήρες της ζωής και τους δασκαλεύουν ότι πρέπει να τους αφορούν μόνο τα ζητήματα της σχολής τους. Ότι, για παράδειγμα, οι φοιτητικοί σύλλογοι δεν έχουν καμία δουλειά να αγωνίζονται μαζί με τους εργαζόμενους. Οι φοιτητικοί σύλλογοι δεν έχουν καμία δουλειά για το αν η χώρα μας γίνεται μαγνήτης επιθέσεων μέσα από την πιο ενεργή εμπλοκή της στους ατοικούς σχεδιασμούς. Τα εξεγερτικά όμως χαρακτηριστικά του Νοέμβρη πηγάζουν από τη δυναμική που έδωσε και στην κατάληψη του Πολυτεχνείου, από τη δυναμική που έδωσε στον αγώνα των φοιτητών της Αθήνας και της υπόλοιπης Ελλάδας, η συμπόρευσή τους με πλατιές εργατικές μάζες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το φοιτητικό κίνημα θα μπορεί να αναμετρηθεί τελικά με τον πιο σκληρό αντίπαλο, την αστική τάξη και τους μηχανισμούς της, μόνο στο βαθμό που είναι σε συμπόρευση με το εργατικό κίνημα. Δεν γίνεται
η σπίθα της αμφισβήτησης που πρέπει να καίει ιδιαίτερα την καρδιά της νεολαίας, γιατί έχει μια ζωή μπροστά της να κερδίσει, να γίνει φωτιά. Αυτή η σπίθα δεν γίνεται αν δεν συντονίσει την πάλη της με το κίνημα της εργατικής τάξης, με τη μάχη που δίνουν οι ταξικές δυνάμεις σε αυτό. Θα αντλεί δύναμη από τη δυνατότητα που έχει μόνο ο εργαζόμενος λαός να οξύνει τη σύγκρουση εκεί που παράγεται όλος ο πλούτος. Εκεί θα διαπαιδαγωγείται, θα ατσαλώνεται απέναντι σε δυσκολίες που έχει ο αγώνας. Και στο βαθμό που και στη νεολαία θα γίνονται κτήμα τα συμπεράσματα που βγαίνουν από μια σειρά μάχες σε κλάδους, σε σωματεία, σε χώρους δουλειάς, απέναντι στην εργοδοσία, απέναντι στο κράτος, μόνο έτσι μπορεί ένας νέος άνθρωπος, ο συλλογικό οργανωμένο μπροστά σε όλη του τη ζωή, να κρατήσει τίμια αγωνιστική στάση. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ στεκόμαστε σήμερα με συνέστηση ευθύνης απέναντι σε όσους ηρωικά αγωνίστηκαν, απέναντι σε όσους έδωσαν και το αίμα τους στα μαύρα χρόνια της στρατιωτικής δικτατορίας, σε αυτούς που εξορίστηκαν και παρέμειναν περήφανοι, σε αυτούς που δολοφονήθηκαν από ελεύθερους σκοπευτές, σε αυτούς που δεν λύγησαν στα κολαστήρια της ΕΑΤΕΣΑ, σε όλους όσους κράτησαν τη φλόγα αναμένη όταν επικρατούσε το πιο βαθύ σκοτάδι και αγωνίστηκαν για ένα μπόι στον κόσμο των ονείρων, στον μπόι των ανθρώπων. Τους λέμε ότι οι θυσίες δεν πήγανε χαμένες. Τα γεγονότα και των ημερών του Πολυτεχνείου επιβεβαιώνουν με τον πιο εκοφαντικό τρόπο ότι γίνονται διεργασίες στη συνείδηση του κόσμου που πολλές φορές μπορεί να μην γίνονται αντιληπτές με την πρώτη ματιά. Όταν ακόμα και σε ένα φαινομενικά τυχαίο γεγονός η οργή, η αγανάκτηση φουντώνει και εκφράζεται με άμεση συμμετοχή, αυτό που πριν μπορεί να μην εκφραζόταν πρέπει να είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, η νεολαία μπροστά, εκεί να έχει προετοιμάσει όλες τις δυνάμεις για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Η έκβαση, η διάρκεια και ο χαρακτήρας που θα έχει η λαϊκή πάλι σε αυτές τις συνθήκες βεβαίως θα εξαρτηθούν από πολλούς παράγοντες. Σημαντικότερος όλων όμως είναι η προετοιμασία και η καθοδήγηση των μαζών από το Κομμουνιστικό Κόμμα και την νεολαία του. Δίνουμε λοιπόν κάθε μέρα τον καλύτερό μας σε αυτό στο να δυναμώνει ο ταξικός αγώνας στην Ελλάδα, να πείθονται, να εμπνέονται περισσότεροι νέοι, περισσότερες δυνάμεις με τη γραμμή της οριστικής σύγκρουσης με την προοπτική του σοσιαλισμού. Αυτό είναι και το ύψιστο διεθνιστικό μας καθήκον στους λαούς όλου του κόσμου που το τελευταίο διάστημα αγωνίζονται, κινητοποιούνται απέναντι σε αντιλαϊκές πολιτικές, απέναντι σε αμερικανόφερτα πραξικοπήματα, αντιμετωπίζοντας σκληρή καταστολή, μετρώντας ήδη δεκάδες νεκρούς, όπως για παράδειγμα στη Χιλή. Δεν είναι όμως παντοδύναμη. Εκφράζουμε και από αυτό εδώ το βήμα την αλληλεγγύη μας στους αγώνες του λαού της Χιλής, του Λιβάνου, της Βενεζουέλας, του Ιράκ, της Βολιβίας. ΚΚΕ καταδικάζει το πραξικόπημα στη Βολιβία και πρέπει να εκδηλωθεί μεγάλη μαζική διαμαρτυρία ενάντια στους πραξικοπηματίες που έχουν τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σε αυτό λοιπόν το δρόμο βρίσκεται σταθερά, ακούραστα, ανυποχώρητα το κόμμα μας για να ανοίξει ο δρόμος για την ανατροπή του σάπιου συστήματος, για την οικοδόμηση της κοινωνίας της πραγματικής ελευθερίας, της ζωής με δικαιώματα, του σοσιαλισμού. Γι' αυτό ο αγώνας και κάθε αγώνας σήμερα πρέπει να δίνεται να βλέπει αυτή την προοπτική, την ανατροπή της δικτατορίας του κεφαλαίου και των μονοπωλίων. Αυτό είναι σήμερα το σύγχρονο, το επίκαιρο δίδαγμα του Πολυτεχνείου. Η οργή και η αγανάκτηση λοιπόν που γεννά το καπιταλιστικό σύστημα σε λαϊκές μάζες σε μια σειρά από χώρες δυναμώνει και πρέπει να δυναμώσει την πεποίθηση όλων μας ότι αυτό το σύστημα έχει φάει προπολού τα ψωμιά του, ότι οι λαοί το συνειδητοποιούν, ξεσηκώνονται. Και είμαστε σίγουροι ότι οι λαοί θα πούν την τελευταία λέξη και αυτή θα είναι παντού και πάντα η κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Αγωνιστικό εορτισμό του Πολυτεχνείου να έχουμε και θα τα πούμε τις επόμενες μέρες, κάθε μέρα στον δρόμο.